Ένα σημαντικό γεγονός πράγματι για την Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας είναι η επίσκεψη του Αντιπεριφερειάρχη Νίκονα Τζινιέρη στην περιοχή μας με μοναδικό σκοπό να συναντήσει αγρότες αλλά και τα διοικητικά συμβούλια ορισμένων φορέων που έχουν να κάνουν με τις αρδεύσεις των κτημάτων της Κορινθίας. Την πρώτη συνάντηση την κάναμε στο Δημαρχείο του Βέλου της Δημοτικής Ενότητας Βέλου Βόχας. Εκεί παραβρέθηκε και ο Δήμαρχος, η Αντιδήμαρχη έργων και σχετικά με τα ζητήματα άρδευσης αγροτών κλπ. Εκπρόσωποι του ΑΟΣΑΚ, όπου μιλήσαμε σε μεγάλη έκταση για το πρόβλημα που υπάρχει στην Κορινθία, όπως άλλωστε υπάρχει και σε άλλες περιοχές της περιφέρειας Πελοποννήσου, το πρόβλημα των αρδεύσεων. Ξέρετε, κύριε Κομνηνάκη, ότι πριν λίγα χρόνια κινδύνευσε η περιοχή μας και ιδιαίτερα η περιοχή του Λεχαίου για υφαλμήρωση των υπογείων υδάτων. Οι γεωτρήσεις έβγαζαν με μεγάλη περιεκτικότητα αλάτι, το οποίο βεβαίως είναι ακατάλληλο για τις καλλιέργειες. Εμείς, σαν Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας, παρακολουθούμε την εξέλιξη της μελέτης που γίνεται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στην Αθήνα για το μεγάλο έργο των αρδεύσεων από το φράγμα που είναι το Σουποποταμό. Έχει ζητήσει το Υπουργείο και εμείς προσπαθούμε να μαζέψουμε στοιχεία και είναι σχεδόν έτοιμα τα στοιχεία αυτά να τα παραδώσουμε σχετικά με τις ανάγκες σε όλη την έκταση της Κορινθίας. Ιδιαίτερα βέβαια από το Δήμο Σικιονίων μέχρι και το Δήμο Κορινθίων. Ο κύριος Τζινιέρης λοιπόν είχε πράγματι πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τις εξελίξεις αυτών των γεγονότων που προανέφερα, αλλά κυρίως το πώς θα γίνει να επισπεύσουμε ζητήματα δράσεων που θα έχουν να κάνουν με την βελτίωση του αρδευτικού ζητήματος. Πρέπει να ξέρετε, κύριε Κομνηνάκη, ότι ο Δήμος Βέλου Βόχας, ενώ είχε ετοιμάσει μια μελέτη πολύ σπουδαία, αν θυμάμαι καλά 2.200.000, που θα πήγαινε το νερό από την περιοχή του Προφητηλία και θα το κατέβαζε μέχρι την θάλασσα, παίρνοντας νερό μέσα από το μεγάλο αυλάκι, όπως λέμε, του ΑΟΣΑΚ, αλλά που όμως δυστυχώς δεν είχε οριστικοποιηθεί η μελέτη με κάποια ακόμα στοιχεία που ήθελε και δεν εντάχθηκε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Όμως είναι έτοιμη η μελέτη πλέον, συμπληρώθηκε ο φάκελος και αμέσως πιστεύουμε το επόμενο πρόγραμμα ή με άλλο χρηματοδοτικό εργαλείο που πιστεύω ο Περιφερειάρχης μας να βρει, να ολοκληρωθεί και να γίνει αυτό το έργο, μέχρι να γίνει το μεγάλο έργο από το Υπουργείο Γεωργίας που θα μιλάμε πλέον για αρδεύσεις όλης Κορινθίας. Κατέγραψε ως γεγονός και σαν ανάγκες αλλά και σαν διαδικασίες για την περιοχή του Βέλου και της ανατολικότερης περιοχής της Κορινθίας και από εκεί και πέρα φύγαμε και συναντηθήκαμε στο Πνευματικό Κέντρο του Ξυλοκάστρου, όπου εκεί ήσανε όλα τα διοικητικά συμβούλια των εκεί το ΕΒ. Ξέρετε ότι υπάρχουν αρκετοί ΤΟΕΒ, τοπικοί οργανισμοί άρδευσης, που διαχειρίζονται το όποιο νερό διαθέτουν, είτε από γεωτρήσεις είτε από ποταμούς, όπως επί του προκειμένου ο Σίθας, που τροφοδοτεί μεγάλη περιοχή και εδώ που τα λέμε εμπλουτίζει και τον υδροφόρο ορίζοντα, από όπου οι αγρότες μας παίρνουν με γεωτρήσεις νερό και με μεγάλα δίκτυα, μεγάλου μήκους. 3, 4, 5 χιλιόμετρα βλέπεις ο κάθε το έφτανει το νερό από εκεί στο Μελίσι και καταλήγει στο Καμάρι από την δυτική πλευρά, δηλαδή τεράστιες εκτάσεις. Σημείωνε με πολύ ενδιαφέρον ο κύριος Τζινιέρης και τις εκτάσεις που πρέπει να αρδευτούν και τα προβλήματα που έχουν αυτό καθε αυτό τα δίκτυα τα υπάρχοντα και πώς άραγε θα συμπληρωθούν ούτως ώστε να ανταποκριθούν στις παροχές νερού άρδευσης σε όλες τις περιοχές. Ήταν πάρα πολύ επικοδομητική η συζήτηση. Θέλω να πιστεύω ότι αυτός ο αξιόλογος Αντιπεριφερειάρχης Εγγύων Βελτιώσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου θα βάλει την προσοχή που απαιτείται προκειμένου να δρομολογηθούν έργα τα οποία θα είναι στην εξυπηρέτηση του τομέα άρδευσης της περιοχής του Ξυλόκαστρου. Όμως δεν σταμάτησε εκεί. Πήγαμε λοιπόν στην Λυκοποριά, όπου συναντηθήκαμε με μέλη των τοπικών αρδευτικών
φορέων, δηλαδή των ΤΟΕΒ της περιοχής, και συζητήσαμε και εκεί από τη μία άκρη, από το Καμάρι μέχρι και το Δερβαίνι, τα προβλήματα άρδευσης. Θέλω να πω λοιπόν ότι και εκεί ο κ. Τζινιέρης έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, κατέγραψε όλες τις ανάγκες και θέλω να πιστεύω ότι μέσα από την συνεργασία μαζί μας των αιρετών της περιφέρειας, της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, θα δρομολογηθούν ακόμα παραπάνω πράγματα. Ενημερώθηκε για την πρόθεσή μας σαν Περιφερειακή Ενότητα να κατασκευάσουμε λιμνοδεξαμενές, που είναι μια πολύ σπουδαία πηγή αρδευτικού νερού για τους αγρότες μας, και είπαμε ότι θα πρέπει στο εγγύς μέλλον να βρούμε μέρη τα οποία μπορούν να συγκεντρώσουν μεγάλες ποσότητες νερού, άρδευσης, είτε λέγεται ποταμί Σίθας, είτε λέγεται Ασοπός, είτε λέγεται Κύριλλος, Ελισσόνας κτλ. Η Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας σήμερα έχει στρέψει και αυτή την προσοχή της προς αυτή την κατεύθυνση και θα γίνει ένα τοπικό master plan χώρων οι οποίοι μπορεί να χρησιμοποιηθούν για λιμνοδεξαμενές.